Κύριε Περδίκη, δεν ξέρω αν θέλετε υπόδειξη αγώνα να ξεκινήσετε. Εγώ να πω ότι σε αυτή την ιστορία που ξεκινήσαμε την εκπομπή δεν μπορώ από πολλά πράγματα. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι έφτασαμε που στρέψαμε από την Αρμενία. Φύγαμε το βράδυ της Κυριακής και ήταν στην ατζέντα η μεγάλη κρίση στην παιδεία και στην υγεία. Και ήμουν καλεσμένος σήμερα να μιλήσουμε για την υγεία. Μάλιστα. Και έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας μαζί μας. Πολύ καλά τα λέτε. Όλη αυτή η ιστορία που προκύπτει τώρα με τη σχετική εκπομπή του ΣΥΓΜΑ, πολύ λίγο την έχω παρακολουθήσει. Αντιλαμβανάστε ότι είμαστε σε μια αποστολή και να επιτρέψετε έτσι μια μικρή παρέθεση να έτσι το νιώθω πραγματικά, δεν είναι καθήκοντος που το κάνω, είναι επειδή το νιώθω να εξάρω την προσφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στην προβολή αυτών των αποστολών των κοινοβουλευτικών στο εξωτερικό που έχουν πάρα πολύ σημασία. Είναι εδώ ακριβώς που κερδίζει πόντους και δημόσια τηλεόραση. Κλείνω την παρέθεση. Θέλω να πω ότι παρατήρησα και εγώ αυτή τη δήλωση του Προέδρου την προχτεσινή για τους, προχτές νομίζω ήταν για τους συνδικαλιστές που δεν μπορούν να σταματήσουν, δεν μπορούν να μετατρέψουν το κράτος σε ένα κράτος συνδικαλιστό. Βέβαια αυτή η θέση που εμένα με αγγίζει, πραγματικά με συγκινεί, το αν έχουμε μια πολιτική ηγεσία που επιτέλους λέει ότι θα δούμε το δημόσιο καλό και μέσα στο δημόσιο καλό θα δούμε και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο συνδικαλισμός είναι σωστό πράγμα, αν το λειτουργεί σωστά. Έρχεται όμως σε μια περίοδο που ήδη ο ιδιωτικός τομέας έχει σαρωθεί από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Έχουν συντριβεί οι μισθοί, ενώ από την άλλη πάντα ο δημόσιος τομέας έχει περάσει ήδη γκρίζη σελίδα, έχει πάρει όσα ήθελε να πάρει, πολύ λίγα έχουν μείνει πίσω, έχουν για ακόμα μια φορά αποδειχτεί δημόσιοι υπάλληλοι και ο συνδικαλισμός τους να είναι ανώτερος του δημόσιου καλού. Έχουν πάρει όλα όσα είχαν να πάρουν πίσω, τις πρώτες αυξήσεις τους, τις θέσεις τους, τις προαγωγές τους, όλα, την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας ακόμα αιμορραγεί. Και όταν ακούει αυτά τα πράγματα ο απλός πολίτης, ιδίως αυτοί που εργάζονται στο ιδιωτικό τομέα, πραγματικά διαρωτάται αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά σοβαρά. Μιλά σοβαρά γιατί έχει να κάνει με συνδικαλιστές σε δύο τομείς, στην παιδεία και στην υγεία, και τα βάλε με τους συνδικαλιστές. Γιατί δεν κάνει κριτική για την επικοινωνιακή τουλάχιστον διαχείριση κάποιων σοβαρών ζητημάτων που προέκυψαν από τους δύο υπουργούς του. Γιατί δεν ακούει και δεν αντιλαμβάνεται τη λαϊκή κατακραυγή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι δύο υπουργοί του δύο πολύ σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και με την εκπαίδευση. Δεν είναι το φταίξιμο όλους τους συνδικαλιστές, οι οποίοι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να βάλουν εμπόδια. Να βάζουν αντρώσιμο που λέμε στην Κυπριακή. Ουδέποτε ως κίνημα νοικολόγων στην Συνεργασία Πολιτών θα στηρίξουμε τον άδικο και στήρο συνδικαλισμό. Ουδέποτε θα δεχτούμε ότι προγράμματα όπως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως το ΙΕΣΥ, θα κολλήσουν γιατί θα πρέπει κάποια τάξη όχι να υποστηρίξει τα συμφέροντά της. Αυτό είναι θεμητό. Τα συμφέροντα της και τα δικαιώματα της. Τα κακώς νοούμενα συμφέροντα της και τα κακώς νοούμενα δικαιώματα της σε βάρος του δημόσιου καλού. Ναι. Σε αυτό το πράγμα εδείξαμε ήδη σε ό,τι αφορά το ΙΕΣΥ και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για όση πορεία έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία. Όμως και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ο συνδικαλισμός ο κακός δαίμονας για να δικαιολογηθούν κακές πρακτικές, κακές συμπεριφορές και πολλές φορές και κακές πολιτικές από μέρους της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Τα δεδομένα τα πάει για προβλήματα. Εντάξει, και αν χρειαζόμαστε 200 γιατρούς, μπορεί να χρειαζόμαστε 400 και να πήραμε μόνο 200. Έτσι, για να σχολιάσω. Αλλά τι συνέβη, και είναι αυτό που είπατε κύριε Ποταμίτη, και είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε μια κρίσιμη φάση διαχείρισης πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και στην υγεία. Και ξαφνικά προκύπτει αυτό το γεγονός, το ατυχές γεγονός. Ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίστηκαν οι δύο υπουργοί ήταν που οδήγησε σε αυτήν την μείζον κρίση μεταξύ των συνδικαλιστών, των εκπαιδευτικών και των γιατρών του ιατρικού κόσμου γενικά με την κυβέρνηση και όπως σωστά είπατε και εσείς σε μια πολύ κρίσιμη φάση όπου χρειαζόμαστε αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων αυτής της προσπάθειας. Και είναι αυτό που προβληματίζει. Κύριε δηλαδή, Παταμίδη, ρωτάτε κάποιος, κλέβω το ερώτημα σας. Πώς θα προχωρήσει η αυτονόμηση όταν έχουμε αυτή τη διαμάχη μεταξύ γιατρών
και Υπουργείο. Πώς θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση όταν έχουμε αυτή τη διαμάχη, την έντονση μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας? Και είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να απαντηθεί. Και δεν νομίζω ακριβώς μέσα σε αυτό το κλίμα να ήταν σωστή και χτεσινή δήλωση του Προέδρου. Που αντί να ρίξει γέφυρες, έριξε λάδι στη φωτιά. Απλά έτσι εν ολίγης. Αυτό που έχει σημασία είναι να αλλάξουν νοοτροπίες και ιδιοτροπίες οι οποίες είναι εκεί και δυστυχώς κάποιοι νομίζουν ότι είναι φέουδα τους. Τα όποια υπηρεσιακά δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα ή τμήματα στα νέα. Ανοίξετε πόλεμο, θέλετε. Κάνετε παγκόσμιο πόλεμο να δούμε αν θα προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Τι θέλετε επιτέλους, τη μεταρρύθμιση ή να κάνετε να πατάξετε τα φέουδα? Που έχουμε αποδείξει ότι εμείς θέλουμε μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμό και θέλουμε τη βοήθεια και της αντιπολίτευσης. Τι είχε, κύριε Μιλωνά.